πρόεδρος φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δημήτρης Χριστοφοράκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στο καρατέ σας. Υπομονή. Α, και εσείς υπομονή. Είσαστε της τάξης της υπομονής. Μια χαρά σας βρίσκω. Φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών και επαγγελματιών. Τις τελευταίες μέρες έπαιξε ένα έργο που λέει ότι, ξέρετε, δυσκολίες από τη μία πλευρά, ευκολότερα τα πράγματα από την άλλη, προσυμπληρωμένες δηλώσεις, τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι έχει να περιμένει ο κόσμος δηλαδή για να καταλάβω, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Οι ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι σε κάθε περίπτωση υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, για τους λοιπούς, εγώ μια πρόβλεψη θα σας κάνω τώρα. Δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα ούτε στη διαδικασία που δηλώνουν, που υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους, και στα φορολογικά ανάλογα την αύξηση του εισοδήματός τους. Ο πολλής δώρος που έχει γίνει για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αφού περάσουμε τον κύριο τίτλο, ακόμα και οι ίδιοι οι υπουργοί, ο διοικητής της ΑΔΕ, όταν έρχεται να εξηγήσει τι σημαίνει προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογικής εισοδήματος, λέει πολύ απλά ότι περιπτώσεις εκείνες των δηλώσεων που έχουν μόνο ένα μισθό ή μία σύνταξη και που δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε άλλο σε σχέση με την προηγούμενη είτε οικογενειακή τους κατάσταση, είτε την κατοικία τους, είτε την περιουσιακή τους κατάσταση, ούτε έχουν αγοράσει κάποιο κινητό ή ακίνητο πάνω από 1500 ευρώ. Όλοι αυτοί θα πρέπει να ξανακάνουν δήλωση όσοι έχει πειραχτεί κάτι από όλα αυτά. Οι μόνοι που μπορούν δυνητικά να μην ασχοληθούν με τη δήλωσή τους είναι οι κατηγορίες εκείνες των ανθρώπων που έχουν ένα μισθό, ο οποίος έχει αναρτηθεί σωστά στην ΑΔΕ, δεν έχουν κάτι άλλο να δηλώσουν, και αυτές οι δηλώσεις, στην περίπτωση που οι πολίτες δεν θα πάνε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος να την υποβάλλουν είτε μόνοι τους είτε με τον συνεργάτη λογιστή τους, το σύστημα θα τη θεωρήσει, αντί να τη θεωρήσει εκπρόθεσμη, θα τη θεωρήσει ως οριστική και θα βεβαιώσει φόρο με βάση τα στοιχεία που ήδη έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για απολύτως προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Εξάλλου, η φορολογική διοίκηση, ακόμα τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που να έχει το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται. Και για την ευκολία θα πω ένα απλό παράδειγμα, ότι έστω ότι κάποιος έχει ένα μισθό μόνο και μέσα στο έτος άλλαξε κατοικία, νοικιάζει σπίτι και άλλαξε κατοικία. Αυτή η διαφοροποίηση δεν θα φανεί πάνω στη δήλωση. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να έρθει και να τη δηλώσει όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, το οποίο μάλιστα το αγόρασε και με ένα δάνειο από τράπεζα. Ούτε η αγορά θα φαίνεται, ούτε το δάνειο θα φαίνεται, με αποτέλεσμα να προσδιοριστεί μια εντελώς λανθασμένη, συνήθως υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση που θα αναγκάσει τον πολίτη να πάει στην τροποποιητική δήλωση. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, όταν λέω δεν είμαστε, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμοι, δεν έχουν την πληροφορία, ούτως ώστε να υποβάλουν τις δηλώσεις σωστά. Πέραν των άλλων, υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που είναι σύνηθες, όσο ισχύουν αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, τα λεγόμενα, τα γνωστά σε όλους μας τεκμήρια, σε μια προσυμπληρωμένη δήλωση δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση πηγές που μειώνουν τα τεκμήρια αυτά, είτε είναι αυτό ανάλογο του κεφαλαίου προηγούμενων ετών, είτε οποιοδήποτε άλλη σχέση, οποιαδήποτε άλλη σχέση, παράδειγμα συγκατοίκηση με υπερήλικα που έχει αναπηρία, που μειώνει τα τεκμήρια. Αποτέλεσμα, θα χαθούν πολλά προνοιακά επιδόματα στην περίπτωση που η δήλωση δεν προσεχθεί. Και για να μην χαθούν, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και να γίνουν οι διορθώσεις αυτές. Ωραία τα μεγάλα λόγια. Σίγουρα πάμε σε μια ψηφιακή εποχή που θα διευκολύνει κάποιες καταστάσεις. Όμως να μην είναι υπερβολικές οι δηλώσεις μας και να μην δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο. Να σας πω, μήπως και η ουσία αυτή είναι και ο στόχος αυτός είναι να σταματήσουν να δίνονται κάποια προνοιακά? Κοιτάξτε, στους ατομικά απασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό θα συμβεί με το τεκμαρτό εισόδημα που θα δηλώσουν. Αυτό θεωρείται το δεδομένο και εκεί δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέμβαση, ούτως ώστε να αλλάξει αυτό. Όμως είναι άδικο και για κατηγορίες μισθωτών ή ελευθερών επαγγελματιών, προκειμένου να θέλουμε να πούμε ότι η δήλωση είναι έτοιμη,
να χαθεί ένα προνοιακό επίδομα που το δικαιούνται με βάση τα εισοδήματά του. Μάλιστα. Για ελεύθερους επαγγελματίες πάντως και αυτοαπασχολούμενος, με τον τετμαρτό υπολογισμό, πολλοί θα χάσουν προνοιακά επιδόματα. Μάλιστα. Λοιπόν, παχιά τα λόγια τα υπόλοιπα. Όπως είπατε πριν από λίγο και κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Εδώ πάμε συνεχώς παρακάτω και πάμε με τον ίδιο βηματισμό για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βέβαια μια περίοδος που θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και τον έμφυα τον οποίο περιμένουμε να μας έρθει να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάρα πολύ συχνά και ρωτάνε τι θα γίνει με αυτή την περίφημη την ενημέρωση και σύνδεση ταμιακών μηχανών και πώς. Εγώ δεν ξέρω να το διαχειριστώ και σας ρωτάω. Υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν και λένε δεν προλαβαίνουμε τις ημερομηνίες αναβάθμισης των ταμιακών, καθυστέρησαν να έρθουν κάποια βάουτσερ, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόρτος σε τεχνικές εταιρείες. Τι θα κάνουμε εμείς παρακάτω, τρέχουν τα πρόστιμα και δεν είναι ευκαταφρόνητα. Όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται, κύριε Χριστοφοράκη. Κοιτάξτε, εδώ ερχόμαστε πάλι στο προηγούμενο που συζητάγαμε για τις βαρύδουπες δηλώσεις, με τη διαφορά ότι εδώ έχουν νομοθετηθεί και πρόστιμα τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά για τους υπόχρεους διασύνδεση ταμιακών συστημάτων με πόσοι οι οποίοι δεν θα προλάβουν και όχι με δική τους ευθύνη να διασυνδέσουν την ταμιακή μηχανή τους με το πώς. Να τα βάλουμε, αν θέλετε, όμως σε μια σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Ποιοι έχουν υποχρέωση έως 31 Μαρτίου να διασυνδέσουν την ταμιακή τους με το πώς. Όσοι έχουν λιανικές πωλήσεις και για τις πωλήσεις αυτές χρησιμοποιούν ταμιακή μηχανή. Πιο απλά ακόμα, όσοι έχουν ταμιακή μηχανή στο κατάστημά τους, στην επιχείρησή τους. Σε αυτή την προθεσμία απαλλάσσονται όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες. Θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Όποιος δεν προλάβει έως 31 Μαρτίου να αναβαθμίσει και να διασυνδέσει την ταμιακή με το πώς του, του δίνεται η δυνατότητα με ένα ραντεβού που θα δηλωθεί σε μια πλατφόρμα που άνοιξε για αυτό, μια και η πλατφόρμα είναι η πιο μοδάτη λέξη του τελευταίου καιρού. Σε μια πλατφόρμα που άνοιξε πριν 10 μέρες, μπορεί να δηλώσει το ραντεβού που έχει κλείσει με τον τεχνικό του, ούτως ώστε αυτή η διασύνδεση να έχει ολοκληρωθεί έως 30 Απριλίου. Τελεία. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρω επίσης ότι υπάρχουν κατηγορίες επαγγελματιών που αρνούνται να κλείσουν ραντεβού γιατί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Στους τεχνικούς αναφέρομαι και δεν είναι κατηγορία, δεν προλαβαίνουν. Είναι μια καινούργια τεχνολογία την οποία πρέπει να μάθουν να κάνουν τη διασύνδεση γιατί δεν το ήξεραν από πριν. Δεν υπήρχε ούτε πληροφόρηση ούτε τεχνικές προδιαγραφές. Να μάθουν να κάνουν τη διασύνδεση, να διασυνδέσουν τους πελάτες τους, τις ταμιακές των πελατών. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Χριστοφοράκη, ότι αν μέχρι τις 31 του Μάρτη υπάρξει αυτή η σχετική, ας πω εγώ, αίτηση και είσαι εμπρόθεσμος και έχεις πάρει τη σειρά προτεραιότητας, εάν έρθει και ένας έλεγχος, εσύ δεν θα υποβληθεί σε ένα πρόστιμο και έχεις τη διορία του ενός μήνα να προχωρήσει στην αναβάθμιση και στη διασύνδεση. Τη διασύνδεση ξανατονίζω γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση στην αγορά. Μόνο οι ταμιακές μηχανές έχουν υποχρέωση είτε μέχρι 31 Μαρτίου είτε με την προϋπόθεση του ραντεβού που είπαμε πριν μέχρι 30 Τετάρτου να διασυνδεθούν με τα πώς. Αντίστοιχη υποχρέωση δεν έχουν όσοι χρησιμοποιούν συστήματα ERP και εκδίδουν μέσω των συστημάτων ERP αποδείξεις λιανικής πώλησης. Επίσης, αντίστοιχη υποχρέωση δεν έχουν όσοι δεν έχουν ταμιακή μηχανή. Γιατί υπήρξε ένα τέτοιο μπέρδεμα στην αγορά και νόμιζαν όλες οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να πάρουν ταμιακές και να διασυνδεθούν. Δεν υποχρέωση έχουν αυστηρά όταν λέτε λιανικής, τι εννοείτε? Δηλαδή κάποιος που πουλάει στη λιανική πρέπει να είναι εμπορός ή κάποιος ο οποίος παρέχει και δίνει και άλλα προϊόντα? Μπορεί να είναι, ας πούμε, μια καφετέρια, να είναι μια ταβέρνα, μπορεί να είναι καφετέρια, για την καφετέρια, αν θέλετε, θα κάνουμε ένα χωριστό κομμάτι, μια χωριστή ενότητα στην κουβέντα μας. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Τα επαγγέλματα της γνωστής απόφασης 1002, δηλαδή παράδειγμα, με συγχωρείτε, οι γιατροί δεν είχαν υποχρέωση να έχουν ταμιακή μηχανή. Μπορούσαν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω προγραμμάτων και μάλιστα αθεώρητες, ούτε καν με μηχανισμό. Εάν δεν έχουν βάλει προαιρετικά ταμιακή μηχανή, δεν έχουν καμία υποχρέωση διασύνδεσης. Τέλος.
Αν έχουν βάλει προαιρετικά ταμιακή μηχανή, σε αυτή την περίπτωση έχουν την υποχρέωση της διασύνδεσης. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις που κάνουν πώληση και χονδρική και λιαγική. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τα γνωστά προγράμματα, τα εμπορικά προγράμματα που χρησιμοποιούν για την έκδοση των παραστατικών τους και χονδρικής και λιαγικής. Αυτές οι επιχειρήσεις είχαν ένα φορολογικό μηχανισμό, έχουν, εξακολουθούν να έχουν ένα φορολογικό μηχανισμό. Για αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι οι φορολογικοί μηχανισμοί παλαιού τύπου, αυτοί που χρησιμοποιούν ήδη οι επιχειρηματίες που έχουν τέτοιου είδους προγράμματα, έπρεπε να αποσυρθούν το αργότερο έως 29 Δευτέρου. Δόθηκε μία παράταση στην απόσυρση αυτών των φορολογικών μηχανισμών και την αντικατάστασή τους με νέου τύπου φορολογικούς μηχανισμούς έως 30 Τετάρτου. Από 30 Τετάρτου και μετά, το διάστημα μετά που θα αντικατασταθεί ο μηχανισμός με το νέο τύπο μηχανισμό, το FIMAS το λεγόμενο, μέχρι 31 Πέμπτου έχουν την υποχρέωση να διασυνδέσουν πλέον τους νέους φορολογικούς τους μηχανισμούς με τα πώς που έχουν, ώστε να λειτουργήσει και εκεί το κύκλωμα. Και βέβαια, να πω ότι σε όλους δίνεται η δυνατότητα να μεταβούν σε πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με όποιο κόστος έχει αυτό βέβαια, γιατί μιλάμε για ό,τι συζητάμε, μιλάμε για κόστη, με όποιο κόστος έχει αυτό, ούτως ώστε να μην είναι υποχρέωση σήμερα που μιλάμε, ούτε έως 36 που είναι υποχρέωση, 31 Πέμπτου με συγχωρείτε, που είναι υποχρέωση για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να διασυνδέσουν το πώς με το σύστημα από το οποίο θα δίνουν αποδείξεις. Μάλιστα το Υπουργείο προτρέπει με ανακοίνωσή του τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα καινούργια προγράμματα, αυτά τα συστήματα all in one που έχουν εμφανιστεί στην αγορά, τα οποία είναι και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ταμιακή μηχανή και πώς ταυτόχρονα. Μάλιστα. Γενικότερα γίνεται ένα απίστευτο μπέρδεμα στην αγορά για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό γιατί κανείς μα κανείς δεν είχε επικοινωνήσει, κανείς μα κανείς δεν ήταν έτοιμος. Δηλαδή φανταστείτε ότι έλεγε η προθεσμία 29 Δευτέρου για τους παλιούς μηχανισμούς και την αντικατάστασή τους, η παράταση δόθηκε 29 Δευτέρου, όταν γνωρίζαν στο Υπουργείο μήνες πριν ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν οι νέου τύπου φορολογικοί μηχανισμοί στην ελληνική αγορά πριν από τα μέσα Απριλίου. Εγώ θα πω τέλος Απριλίου, αλλά από τα μέσα Απριλίου όπως. Ποια ήταν, από τη στιγμή λοιπόν που γνώριζαν, που ήξεραν, που υπήρχε αυτό το μπέρδαμα, από τη στιγμή που ήταν άλλα τα δεδομένα, ποιος ο λόγος να προχωρήσουν και να πάνε σε αυτή την απόφαση με το έτσι θέλω, κύριε Χριστοφοράκη? Κοίταξαν, το συγκεκριμένο έργο διασύνδεσης των ταμιακών συστημάτων με τα POS είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και η χώρα έχει λάβει κάποια χρήματα με τη μορφή επιδότησης για την υλοποίηση του έργου αυτό. Όπως όλοι ξέρουμε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν προδιαγραφές και ευρωδιαγράμματα. Αργήσαν πολύ να ξεκινήσουν την όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα όταν έκλεινε το πρόγραμμα πλέον και δεν υπήρχε άλλο περιθώριο, να πιεστεί πάρα πολύ η αγορά. Μια αγορά που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω κι εγώ από πού δεν πιέζεται, αν θέλετε να τα βάλουμε, είναι τα πόση διασύνδεση. Τα My Data είναι στη λιανική, ειδικά είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας που έρχεται. Όλοι οι ψηφιοποίησεις που θέλουν, είναι πολιτική επιλογή να περάσει στην ελληνική αγορά, στην εμπορική επιχείρηση, θα πρέπει να λαμβάνονται και ορισμένοι παράγοντες πραγματικοί. Δεν πάω για υποκειμενικούς. Αντικειμενικοί παράγοντες υπόψη. Δηλαδή, σε ποια αγορά απευθυνόμαστε και ποια είναι η ομάδα εκείνη. Ποια επαγγελματική κατηγορία μπορεί να τα υποστηρίξει όλα αυτά? Πόσο είναι ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να υποστηρίξει, δηλαδή με χίλιους κάτι τεχνικούς, είναι δυνατόν να συζητάμε για διασύνδεση? Το είπατε πριν από λίγο και το επαναλαμβάνω, γιατί εδώ η Κατερίνα μου έκανε το σήμα του χρήματος με το χέρι ακριβώς αυτό. Επειδή ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουν υπογραφεί συμφωνίες, επειδή έχουν δοθεί χρήματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, αλλά εκείνοι ήταν ανέτοιμοι, στριμώχνουν εσένα και τον καθένα από εμάς, το λέω έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι ώστε να λειτουργήσουν τα πράγματα όπως αρμόζουν και όπως θα έπρεπε να εργάζονται
και όπως το θέλουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι καλά κάνουν, διότι αυτή είναι και η δουλειά και αυτή είναι η συμφωνία και αυτή είναι η όρη και έτσι πρέπει να λειτουργεί η αγορά άσχετα με το τι κάνουμε εμείς, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Μια παρατήρηση μόνο, αν με επιτρέπετε, έτσι, νομίζω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Θέλω να εξηγήσω στον κόσμο, στους ανθρώπους που έχουν την αγωνία της διασύνδεσης του δομιακού μεταπώσεων, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ο κάθε λογιστής, όσο και αν θέλει να βοηθήσει, είναι εκτός γνωστικού αντικειμένου δικό του, εκτός επιστημονικού του πεδίου. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας συνάδελφος λογιστής είναι αυτό που έκανα τώρα εγώ. Να ενημερώσει για τις προθεσμίες. Από εκεί και πέρα δεν είναι, δεν θέλουν. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι δικιά σας δουλειά, δεν έχετε τις γνώσεις, το λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφήσατε αφήσατε μία εκκρεμότητα. Είπατε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα καφέ υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς. Στα 2-3 λεπτά που έχουν μείνει, έχετε την καλοσύνη να εξηγήσετε τι θέλετε να πείτε? Πολύ γρήγορα. Όποιος έχει επιχείρηση καφέ, είτε είναι καφενείο, είτε καφετέρια, είτε εστιατόριο, εφόσον έχει πρόγραμμα ERP που έκδιδε τις αποδείξεις του καθόλου το προηγούμενο διάστημα, που είναι όλα καλά, θα μπορέσει να κάνει τη διασύνδεση μέχρι 34 με το νέο φημάς. Πολλά καφέ όμως που λειτουργούν κυρίως περιφερειακά με ταμιακές μηχανές έχουν μία υποχρέωση. Τώρα, να αναβαθμίσουν ταμιακή, να διασυνδέσουν με το πόσο 34, για να έρθουν μετά έως 36, να εγκαταστήσουν τις νέου τύπου ταμιακές μηχανές που είναι διαφορετικές για τα καφέ, για την εστίαση γενικότερα, και να τις διασυνδέσουν και αυτές με τα πόσα τους, δηλαδή θα προβούν σε δύο διαφορετικές αντικαταστάσεις. Το κόστος αυτό ποιος το χρεώνεται, δηλαδή τις αντικαταστάσεις νέου τύπου μηχανές? Υπάρχει ένα βάουτσερ το οποίο μπορεί η επιχείρηση να κάνει διέτηση ακόμα και τώρα. Απλά δεν καλύπτει σίγουρα Μπαίνει δηλαδή σε κάποια πλατφόρμα, θέλετε να πείτε, ή μέσω του λογιστή και καταθέτει αυτή την αίτηση για να πάρει για να έχει αυτό το βάουτσερ? Μέσω του λογιστή δεν μπαίνει κανείς να καταθέσει αίτηση βάουτσερ, εκτός αν ο λογιστής του κάνει και προγράμματα επιδοτήσεων. Αν ο λογιστής κάνει προγράμματα επιδοτήσεων, προφανώς μπορεί να το κάνει και με το λογιστή. Διαφορετικά μπαίνει μόνος, θέλετε να πείτε, ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να μπει μόνος του όπως είναι στημένη στη πλατφόρμα. Πώς? Πραγματικά δεν μπορεί να μπει μόνος του, γιατί απαιτούνται στοιχεία διάφορα, είτε γραφείο μελετητικό, είτε συνάδελφοι. Προσέξτε με όμως, όχι όλοι, όσοι ασχολούνται με προγράμματα και σε κάθε περίπτωση. Μα συγγνώμη, κύριε Χρυστοφοράκη, μιλάμε για μία τρέλα αυτή την ώρα. Δηλαδή, είναι παράνοια. Και κάθε φορά που θα πηγαίνω σε κάποιο γραφείο, επειδή είναι ο κόπος κάποιων ανθρώπων που ασχολείται, εγώ θα πρέπει να ανοίγω το πορτοφόλι, να δίνω και τα λεφτά της επίσκεψης και ό,τι λέει ότι πρέπει να πληρωθεί ο άνθρωπος στον οποίο πηγαίνω, και μπορεί να είναι και 5 και 10. Δεν μπορεί ο λογιστής, δεν μπορώ εγώ η ίδια. Ποιο θα μου το κάνει, δηλαδή, αν εγώ είμαι σε αυτή την ιστορία μέσα? Το κομμάτι συζητάμε τώρα. Έστω ότι ο συνάδελφος φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο πελάτης του προφανώς να του πει κάντο. Να ενημερωθεί για το κόστος, γιατί δεν είναι μια δουλειά ένα κλικ. Δεν υπάρχει δουλειά ένα κλικ στην πραγματικότητα. Απαιτούνται στοιχεία προηγούμενων ετών. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και μια διαδικασία ευθύνης. Άρα λοιπόν θα πληρωθεί ο συνάδελφος. Το βάουτσερ το συγκεκριμένο που συζητάμε. Τα περισσότερα χρήματα που μπορεί να πάρει κάποιος από το βάουτσερ είναι του παρόχου και είναι 400 ευρώ. Δεν μειώνεται αυτόματα όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το ποσό από την όποια αμοιβή λάβει όποιος έρθει να υλοποιήσει το πρόγραμμα του βάουτσερ. Μειώνεται. Δεν έχω τι να πω, με ξεπερνάνε. Πιο απλοποιημένα. Βεβαίως και υπήρχε. Πολύ, πολύ πιο απλοποιημένα. Υπήρχε τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά με ξεπερνάνε. Τελεία. Σε αυτό το κράτος που έχει μάθει και να λειτουργεί και οι υπηρεσίες του και οι υπουργοί και τα στελέχη του να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πόσο πιο απλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα πράγματα αντί να μπερδεύουμε την άμμο με τη θάλασσα. Άντε να τα ξεκαθαρίσουμε. Και κάθε φορά μία από τα ίδια. Έχουμε περάσει σε μία φιλοσοφία, σε μία λογική. Για οτιδήποτε νέο, άκουγα πριν για κάτι με το νοσοκομείο προφανώς για να κάνει, θα ανοίξει μία πλατφόρμα. Και μέσα μου ειλικρινά, ξέρετε τι είπα, εύχομαι να μην χρειάζεται η κωδική του τάξη πάλι. Δηλαδή, κάπου και εμείς έχουμε υπερβεί αυτούς. Ναι, το κοινωνικό έργο το αντιλαμβάνομαι,
Από την άλλη, όλα αυτά απαιτούν εργατόρες, προσωπικό να απασχοληθεί. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι κόστη για μας, όσο και αν θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε άμυστοι δημόσιοι υπάλληλοι για να τα κάνουμε όλα αυτά. Πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να μπορούν κάποιες διαδικασίες οι πολίτες να τις κάνουν μόνοι τους, απλοποιημένα. Και κάποιες διαδικασίες, τα συστήματα του δημοσίου, θα πρέπει να λειτουργήσουν επιτέλους διαδραστικά, ούτως ώστε να μην απαιτείται ενέργεια από τον πολίτη. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πούν ότι όποιος αντικαθιστά την παλιά ταμιακή του με μια νέα και κάνει τη διασύνδεση από τα στοιχεία που θα λάβουμε από τον πολίτη, μια λίστα από τον πολίτη, από το τιμολόγιο το συγκεκριμένο, να πληρωθεί το βάουτσερ, παρά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε το κλείνουμε και λέω, είναι πρόγραμμα. Το κλείνουμε και λέω πάρα πολύ απλά. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι τα κεφάλαια τα οποία ανοίξατε έχουν μπερδέψει την άμμο με τη θάλασσα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο λέμε. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.